Από ό,τι είδαμε εμείς, είναι καλή η ποιότητα αυτή. Δεν αντέχει τη μυρωδιά. Βγάζει το φίλτρο και έχει σκουλίκους. Άσπρους σκουλίκους. Έχει μαυρίσει από το νερό που έρχεται από το φράγμα. Εγώ προσωπικά το έχω μόνο για άρδευση. Άλλοι άνθρωποι έχουν και σπίθια και πλένονται κιόλας. Με αυτό το νερό. Πλένουν τα ρούχα τους, ναι. Την ώρα που το τυμπάκι βουλιάζει στα βοθρολήματα, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Δημοσφαιστού και Περιφέρεια σέρνουν το γαϊτανάκι των ευθυνών. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επιβεβαιώνει ότι προκύπτει ζήτημα μόλυνσης από το νερό της φανερωμένης, αλλά νύπτει τα σχήρας της και παραπέμπει στο Δήμο Φεστού για το θέμα της άρδευσης των καλλιεργειών. Παρ' όλα αυτά επισημαίνει ότι θα έπρεπε να γίνεται αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες στο φράγμα. Σημειώνεται ότι το νερό του φράγματος θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής, ενώ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο πρέπει να υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Σαν πόσιμο, επαναλαμβάνω, ούτε συζήτηση. Για πόσιμο, ούτε συζήτηση. Δεν μπορεί να πούμε ότι έχουμε πόσιμο νερό. Για την άρδευση, σας επαναλαμβάνω και πάλι, είναι η επιτροπή αυτή η οποία προείσταται η δήμαρχος εκεί. Και αυτοί θα αποφασίσουν τελικά τι γίνεται και αν έχουν γίνει τα έργα εδώ. Την ίδια ώρα, αγρότες τονίζουν ότι κινδυνεύει άμεσα η ποιότητα των προϊόντων τους. Θέλουμε να έχουμε σίγουρες απαντήσεις ότι τα προϊόντα τα οποία θα καλλιεργηθούν φέτος θα έχουν καλά αποτελέσματα στις αναλύσεις. Αυτό είναι το νερό που, με το οποίο ποτίζετε τα φυτά, έτσι, τις καλλιεργίες σας. Δεν φαίνεται να σκουλικάκι. Δεν ξέρω τι είναι βέβαια. Μπορεί να έχει σκουλικάκι. Είχαμε και απόβλητα ελαιοργύρων έτσι κάποια στιγμή και τα λίμματα των ζαρού και άλλων περιοχών κατεβαίναν προς το φράγμα. Η θέση του Δήμου Φεστού. Ό,τι είδαμε εμείς είναι καλή η ποιότητα αυτή. Είναι το δεδομένο βέβαια ότι περιμένουμε να υπάρχει περαιτέρω ολοκλήρωση του φράγματος. Και είπανε ορισμένοι ότι το νερό είναι κατάλληλο και βρήκαν λέει μόνο ένα κολοβακτηρίδιο. Ψέματα είναι. Αλλά δεν θέλουν να σκοφαντήσουν το φράγμα. Έχω πάθει ζημιά στα μηχανήματα, έχω κλείσει ταβέρνα, είχα κλείσει κάτι βαφτίσια τα οποία τα κύρωσα, ας πούμε. Και να αρχίσουν να το προστατεύουν το φράγμα, αφού το έχουν αναλάβει, να το προστατεύουν κιόλας. Η πλειονότητα των κατοίκων επιμένει ότι το νερό είναι επικίνδυνο και ζητά να επανέλθει η υδροδότηση της περιοχής από τις γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνταν πριν μολυνθεί το φράγμα με τα βοθρολήματα.